Φίλοι μου, καλημέρα. Βρισκόμαστε σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια ντομάτας στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου και σήμερα θα σας πω δύο λόγια πώς γίνεται η γονιμοποίηση της ντομάτας, των ανθών της ντομάτας. Το άνθος της ντομάτας έχει γύρι, δεν έχει νέκταρα. Και αυτός είναι ο λόγος όπου δεν μπορεί να πάει μία μέλισσα για να γονιμοποιηθεί το άνθος και να γίνει καρπός ντομάτας. Για το λόγο αυτό, για την φυσική γονιμοποίηση των ανθέων, χρησιμοποιούμε τους βομβίνους. Μπόμπους τερέστης είναι το επιστημονικό του όνομα, οι οποίοι βομβίνοι είναι κάποιες κυψέλες με συγκεκριμένο αριθμό εντόμων, όπου ο βομβίνος με την ανατολή του ηλίου θα βγει, θα επισκεφθεί το άνθος της ντομάτας, το οποίο είναι υποδεκτικό για την γονιμοποίηση, θα γονιμοποιηθεί και θα επιστρέψει με γύρι πάλι μέσα στην κυψέλη του. Εδώ τώρα, όπως βλέπουμε, έχουμε δύο ανοιχτά άνθη ντομάτας. Ο βομβίνος επισκέφθηκε το πρώτο, ήδη ότι έχει γίνει ήδη γονιμοποίηση από προηγούμενο ή από τον ίδιο, και στη συνέχεια επισκέφθηκε το δεύτερο άνθος, το οποίο, βλέποντας ότι είναι υποδεκτικό, συνέχισε να κάνει τη γονιμοποίηση. Η γονιμοποίηση γίνεται με τον εξής τρόπο. Καθώς ο βομβίνος πάει να πάρει γύρι από το άνθος, προκαλεί μία μικρή δόνηση και με αυτόν τον τρόπο το ανθάκι μας γονιμοποιείται. Καθώς όμως κάνει την γονιμοποίηση, αφήνει ένα μικρό γρατζούνισμα πάνω στο άνθος, το οποίο υποδηλώνει ότι είναι ένα σημαδάκι, ότι είναι ήδη γονιμοποιημένο από το βομβίνο.